Πολύ σύντομα λοιπόν πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή μετά το σύμφωνο συνεργασίας που είχε υπογράψει ο Δήμος του Αριστοτέλη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 2018, μία νέα πρωτοβουλία. Ποιος άλλος θα μπορούσε να μας μιλήσει γι' αυτό από την ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, πρόεδρο του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, την κυρία Δήμητρα Σφενδόνη Μέντζου. Κυρία Σφενδόνη Μέντζου, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε. Καλημέρα. Για μια ακόμη φορά μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για το αγαπημένο σας θέμα, τον Αριστοτέλη. Έναν άνθρωπο που όχι απλά είχε εντρυφήσει στη... μάλλον εσείς είστε ένας άνθρωπος που όχι απλά έχει εντρυφήσει στη μελέτη του μεγάλου φιλοσόφου και δασκάλου. Θα λέγαμε ότι έχετε αφιερωθεί στο πολυσχηδές έργο του, το οποίο καλύπτει όχι μόνο βέβαια τους κλάδους της φιλοσοφίας, απλώνεται με εντυπωσιακό τρόπο στους τομείς όλων των βασικών κλάδων των επιστημών. Τι καινούριο λοιπόν μας επιφυλάσσετε για τα Στάγυρα, για τον Αριστοτέλη και με τη συνεργασία πλέον του Δήμου Αριστοτέλη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο? Ευχαριστώ πολύ κυρία Τσαρούχα για όλη αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή και την αναφορά βέβαια στο έργο του Αριστοτέλη. Αυτό που επισημάνατε είναι πολύ σημαντικό, ότι απλώνεται σε ένα εύρος θεμάτων που δεν καλύπτουν μόνο όλους τους κλάδους της φιλοσοφίας, αλλά και όλους τους βασικούς κλάδους που γνωρίζουμε σήμερα των επιστημών. Και γι' αυτό άλλωστε το λόγο δώσαμε και την ονομασία Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών στο δικό μας κέντρο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί έχουμε ως στόχο να αναδείξουμε όλες αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και σημαντικές πτυχές του αριστοτελικού έργου. Είπατε βέβαια, προαναγγείλατε πάρα πολύ ωραία, ότι ετοιμάζεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τα δίπλα στα αρχαία Στάγυρα, για την ίδρυση ενός πνευματικού κέντρου των αρχαίων Σταγύρων με την ονομασία Αριστοτέλης, για το οποίο θα γίνει συνέντευξη τύπου, όπως πήρατε και την πρόσκληση, την Πέμπτη, η ώρα 12.30, στην αίθουσα της Συγκλήτου. Και γι' αυτό και δεν θα επιμείνω να μας δώσετε λεπτομέρειες. Το καταλαβαίνετε αυτό. Βεβαίως. Όλα θα δοθούν εκεί πέρα. Βεβαίως. Ίσως είναι καλό να πάρουμε το νήμα της σύνδεσης αυτού του σχεδίου με όλα τα προηγούμενα που έχουν συμβεί. Ακριβώς. Για να δούμε πώς οδηγηθήκαμε πριν φτάσουμε εδώ πέρα. Στο σήμερα λοιπόν. Μάλιστα. Να σας πω ότι εδώ και στη θέση που κάθεστε πριν από λίγες ημέρες μας είχε προτείνει μια υποψήφια ευρωβουλευτής, η κυρία Φλέσσα, η οποία έτσι κινείται στον χώρο του πολιτισμού. Λέει ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, μας λέει, έχοντας πίσω της στο κάδρο την πλατεία Αριστοτέλους, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ηθικής στα Στάγυρα. Γιατί ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει περί ηθικής. Είναι έτσι? Να μην πούμε ο πρώτος, αλλά είναι αυτός ο οποίος ασχολήθηκε συστηματικά και ειδικά και έχει γράψει σημαντικές πραγματείες όπως τα ηθικά νοικομάχια και ηθικά ευδήμια. Είναι ο πρώτος ο οποίος έδωσε ένα ολοκληρωμένο συστηματικό έργο, το οποίο έχει εξαιρετική αξία σήμερα. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Μετά από 2,5 περίπου χιλιάδες χρόνια, αυτά που είπε ο Αριστοτέλης για το χώρο της ηθικής, για τις αξίες που πρέπει να διέπουν τη ζωή του ανθρώπου, είναι εξαιρετική οδηγή για το σήμερα και μάλιστα για ένα ακόμη λόγο, διότι ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε και με το θέμα της πολιτικής, έχει τα πολιτικά του, την πραγματεία του, όπου για την Αριστοτέλη ηθική και πολιτική συνδέονται άμεσα, δεν είναι δύο χωριστοί χώροι, όπως δυστυχώς μπορούμε να πούμε είναι σήμερα. Και αν όλοι ελληνική... οι πολιτικοί μας είχαν διαβάσει Αριστοτέλη, νομίζω ότι θα λειτουργούσαν εντελώς διαφορετικά. Έτσι από είναι. Την σημερινή τους λειτουργία. Να σας πω, γι' αυτό εγώ προτείνω πάντα, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, πριν μπουν στη Βουλή, καινούργιοι βουλευτές που θα εκλεγούν, κάθε υποχρέωση, να κάνουν ένα σεμινάριο με τα ηθικά και πολιτικά του Αριστοτέλη και μετά να μπαίνουν στη Βουλή,
νομίζω θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα, ή όχι τόσο άσχημη όσο έχουμε. Λοιπόν, χωρίς να μας αποκαλύψετε λοιπόν πολλά-πολλά για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν μεθαύριο, θέλουμε να μας δώσετε μια μικρή γεύση. Πώς φτάσαμε σε αυτή την πρωτοβουλία που, από όσο μας προαναγγέλλετε, είναι ιδιαίτερα σημαντική, και έτσι μια πρόγευση, ένα αντίδωρο, ας το πούμε. Για να δούμε τι θα καταφέρουμε. Καταρχήν πρέπει να πω ότι το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου, ιδρύθηκε πριν 8 χρόνια, το 2011. Σε αυτή την πορεία μας, και είχα την τιμή να είμαι, να μου έχει αναθέσει. Μόνο 8 χρόνια έχει. Έχετε κάνει 8, τόσο πολλά. Αυτό που ήθελα έχω τώρα, την εντύπωση ότι είναι πολύ περισσότερα. Πραγματικά εκπλήσωμαι τώρα. Και είχα την τιμή να μου αναθέσει σύγκλητος και την ίδρυσή του και την όλη διοργάνωση και το στίγμα που έπρεπε να δώσουμε σε αυτό το κέντρο. Ευχαριστώ που το λέτε. Ήθελα να αναφέρω ότι κάναμε πολλές εκδηλώσεις, συνέδρια, διεθνή σεμινάρια, ομιλίες προς το ευρύ πέρυσι κοινό. Πέρυσι ήταν που είχαμε το έτος του Αριστοτέλη, πρόπερσι, που είχατε... Το 2016, για το μπράβο, οποίο έχουμε χάσει το την χρόνο. Ιδέα την είχαμε ρίξει ως Αριστοτελικό Κέντρο. Συνεργαστήκαμε βεβαίως με την UNESCO, την Εθνική Επιτροπή της UNESCO, αλλά και με το Δήμο Αριστοτέλη, να το πω αυτό, είναι σημαντικό, γιατί και αυτό δείχνει πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή τη συμφωνία. Με τον πρόεδρο, τον κύριο Ζουμπά, με τον δήμαρχο, με τον πρώην δήμαρχο όμως, τον κύριο Γιάννη Μίχο, συνεργαστήκαμε για να προβάλλουμε αυτή την ιδέα και να γίνει τελικά, να οριστεί το έτος Αριστοτέλη, και διοργανώσαμε ως Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών το Παγκόσμιο Συνέδριο για τα 2.400 χρόνια, όπως είπατε, το 2016. Και όχι μόνο, εγώ θυμάμαι ότι εκείνη τη χρονιά είχατε τουλάχιστον μία μεγάλη εκδήλωση κάθε μήνα. Μα το θυμάμαι, ωραία, σωστά. Για το έτος Αριστοτέλη, τι ωραία που τα λέτε. Τα παρακολουθούσα, γιατί πραγματικά... πρέπει να το πω, γιατί όχι. Θαυμάζω το έργο του Διεπιστημονικού Κέντρου, αλλά και την δική σας έρευνα και εργασία. Ευχαριστούμε με όλους τους συνεργάτες. Είστε βεβαίως, βεβαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξαιρετικούς συνεργάτες, να το πω, όχι μόνο φιλοσόφους, αλλά και επιστήμονες, πολύ σημαντικούς, όπως είναι ο Γιάννης Σιραδάκης, αστροφυσικός αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ζαχαρίας Κούρας, καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, ο βιολόγος, γενικός γραμματέας πάλι του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σταύρος Αυγολούπης, αστροφυσικός. Βλέπετε, έχουμε, επειδή θέλουμε να προβάλλουμε και το επιστημονικό έργο του Αριστοτέλη, έχουμε τη συνεργασία με εξαιρετικούς επιστήμονες, αλλά και θαυμαστές και λάτρεις και μελετητές του αριστοτελικού έργου, που είναι κάτι καινούριο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό. Να επανέλθουμε τώρα στο Παγκόσμιο Συνέδριο. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα μου επιτρέψετε να μας πείτε... Πώς οδηγηθήκαμε ακριβώς, σε μία φράση, αν είναι εύκολο. Και πού θα καταλήξει αυτό. Ναι. Δεν θα μας το πείτε εξ ολοκλήρου, αλλά κάτι θα μας δώσετε. Πολύ ωραία. Επειδή είχαμε αυτή την μεγάλη απήχηση, ήρθαν από 43 χώρες 250 ομιλητές, εκτός από τους 650 που παρακολούθησαν. Ένα μέρος του συνεδρίου έγινε στα αρχαία Στάγυρα. Φάνηκε λοιπόν αυτή η παγκοσμιότητα της ιδέας. Φάνηκε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε από όλο τον κόσμο ειδικούς μελετητές, αλλά και λιγότερο ειδικούς που ενδιαφέρονται για αυτή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και έτσι ήρθε η ιδέα ότι πρέπει να κάνουμε και κάτι πιο μεγάλο ακόμη, τουλάχιστον κτηριακά. Πιο μεγάλο το παγκόσμιο αυτό συνέδριο. Όχι, να σας πω, κτηριακά να μπορούμε... Είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο φυσικά, αλλά δίπλα στον τόπο που γεννήθηκε ο Αριστοτέλης, στην εξαιρετική ανασκαφή των αρχαίων σταγύρων, στην εξαιρετική τοποθεσία, με όλες τις χάρες που έχει και σαν φυσικό τοπίο, αλλά και σαν ιστορικό, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέρος εκεί, τα αρχαία στάγυρα, που γυτνιάζει και με το Άγιο Όρος, είναι μια εξαιρετική περίπτωση να συγκεντρώσεις κόσμο, να συγκεντρώσεις ενδιαφερόμενους για τον Αριστοτέλη από όλα τα μέρη του κόσμου, να ξέρουν ότι υπάρχει ένα μέρος εκεί δίπλα, μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις, συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και γνωριμίες με τη φύση, με τον πολιτισμό, με την ιστορία,
με κέντρο πάντα φυσικά τη φυσιογνωμία του Αριστοτέλη και το έργο του, είναι ένα πραγματικά σχέδιο που άρχισε να οριμάζει μέσα μας και έτσι οδηγηθήκαμε στη συμφωνία με το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας και των Βαλκανίων και το Δήμο Αριστοτέλη, που έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να έχει μέσα στους χώρους του όλα αυτά που ανέφερα. Και που όλοι οι φορείς φέρουν και το όνομα του Αριστοτέλη. Αριστοτέλη, ο Πανεπιστήμιο είναι από τον Αριστοτέλη. Και βέβαια όλοι οι φορείς λέμε τις πολιτείες και τα λοιπά, πρέπει να ενδιαφερθούν περισσότερο, ας το πω και αυτό, έτσι λίγο αν πασάνω αυτή τη φορά, πρέπει και η πολιτεία και η περιφέρεια και ο Δήμος να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι μέχρι τώρα. Γι' αυτό το πολύ σημαντικό έργο που θα φέρει πάρα πολύ κόσμο, θα στρέψει τα βλέμματα της ανθρωπότητας σε αυτό το σημείο του κόσμου που έχει αυτή τη βαριά πολιτιστική κληρονομιά και έχει να προσφέρει πολλά, όχι μόνο στους ειδικούς, να προσφέρει πολλά στον κόσμο που διψάει για μάθηση, που αγαπάει τη φιλοσοφία, αγαπάει τον πολιτισμό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα είναι αυτό. Περιμένουμε με μεγάλη προσμονή να το ακούσουμε την Πέμπτη στην συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσετε και εσείς και ο Δήμαρχος και ο Πρίτανης φυσικά το Αριστοτέλειο, ο κύριος Μίτκας. Ωστόσο, έτσι, αν μου επιτρέπετε μία κατακλίδα, εσείς είστε, όπως είπα και στην αρχή, ένας άνθρωπος που έχει εντρυφήσει στην μελέτη του μεγάλου Αριστοτέλους. Υπάρχουν και μια σειρά από άλλες περιοχές. Πολύ σωστά συνδέεται τον Αριστοτέλη με τη γενέτειρά του, βέβαια, με τα Στάγυρα. Υπάρχουν και μια σειρά από άλλες περιοχές που μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν την τοποθεσία τους, που συνδέεται είτε με φιλοσόφους, είτε με μύθους, είτε με χίλια δυο πράγματα που μας προσφέρει η γνώση της αρχαιολογίας. Και που όμως δεν γίνεται. Γιατί εσείς μιλάτε για τα αρχαία Στάγυρα, εγώ αφού κατάγομαι από την Πιερία, να σας πω για τον Όλυμπο. Την αρχαία Μίαζα. Έτσι. Εκεί τι να πούμε τώρα, τι δεν υπάρχει προς εκμετάλλευση εντός εισαγωγικών, προς αξιοποίηση θα έλεγα λοιπόν, αυτής της γνώσης, αλλά και της παρουσίας του παρελθόντος μέσα από τα ευρήματα στο παρόν. Κυρία Σπενδώνη Μέντσου, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πρόγευση. Ευχαριστώ θερμά για όλα τα καλά λόγια που είπατε. Να είστε καλά. Και για αυτό το ενδιαφέρον, είναι συγκινητικό που δείχνετε, γιατί πρέπει, χρειαζόμαστε ανθρώπους να στηρίζουν μια τέτοια προσπάθεια. Αν ήταν κανένας ποδοσφαιρικός αγώνας, πολύ γρήγορα θα είχαμε στήριξη από διαφόρους φορείς. Ξέρετε αυτό ότι η δημοτική τηλεόραση είναι πάντα φιλόξενη σε τέτοια ζητήματα. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ εγώ πάρα.